το στοιχείο, ήταν το όνομά του τώρα, δεν είναι κανονικό αυτό που κάνει. Ανήκει στην ταξική αντεπίθεση και συνελήφθη και συμμετείχε μάλιστα και στην επίθεση που έγινε στο Υπουργείο Υγείας προημερών σε διαμαρτυρία υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα, μάλιστα, του τρομοκράτη δολοφόνου. Εγώ δεν σύμφωνο με αυτό που κάνατε. Κύριε Παυλόπουλε. Ναι, αλλά να σας πω, κύριε Βουλευτά, ότι δεν σύμφωνο. Κύριε Χειρανάκη, μου ένα λεπτό. Πέραν τον άνθρωπο, ένα λεπτό, κύριε Χειρανάκη, σας παρακαλώ θερμά. Θα με ακούσετε, παρακαλώ. Μεταξύ των κύριε Χειρανάκη, σας παρακαλώ, με ακούτε. Θα με αφήσετε να το πω ολόκληρο. Θα με αφήσετε να σας κάνω την επισήμαση που θέλω. Θα σας αφήσω, εάν με αφήσετε να κάνω την επισήμαση που θέλω. Ως οικοδεσπότης. Ένα λεπτό σας παρακαλώ. Δεν συμφωνώ με το... Κυρία Κυριανάκη, θα γίνει. Θέλετε να ακουστεί μόνο αυτό που θα γίνει. Θα σας πω όμως πρώτα, πριν γίνει αυτό που θέλετε εσείς, ότι δεν συμφωνώ με το γεγονός ότι δίνετε τα στοιχεία του πολίτη στον αέρα. Στον κύριο Μαυροϊδάκο δεν είπατε να πέσουν οι τόνοι. Ναι. Δεν συμφωνώ όμως με το ότι δίνετε τα στοιχεία του ανθρώπου στον αέρα. Φάκελο έχετε φτιάξει. Η αστυνομία να το κάνει. Αυτό έχει εσείς ως βουλευτής. Έχετε μια ολόκληρη εκπομπή 4 ωρών να πείτε την άποψή σας. Εγώ σε 3 λεπτά θέλω να πω τη δική μου. Μπορώ. Ναι, μπορείτε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να έχω ένσταση στην επιλογή. Ευχαριστώ πολύ. Ο εν λόγω λοιπόν που σας τον έφερα πριν, προσπάθησε σύμφωνα με την αναφορά να αφαιρέσει, να αποσπάσει το υπηρεσιακό όπλο του αστυνομικού. Πότε, κύριε Κυρανάκη? Αυτό δεν υπάρχει προφανώς το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα social media. Μάλιστα. Όπως δεν υπάρχει και η επίθεση. Όταν λοιπόν 30-40 προσπάθησε να το κάνει αυτό, πείτε μου λίγο, κύριε Κυρανάκη, η αστυνομία έκανε τη δουλειά της. Κύριε Κουτροκόη, αφήστε με, σας παρακαλώ. Σας ρωτώ, λέτε κάτι, σας ρωτώ από αυτού που λέτε. Ναι. Λέτε λοιπόν ότι σας έχουν πει, γιατί δεν ήσασταν εκεί, ότι ο άνθρωπος αυτός προσπάθησε να αποσπάσει υπηρεσιακό όπλο, σωστά, νωρίτερα. Ναι, αυτή είναι η επίσημη αναφορά της αστυνομίας. Βάσει αυτών που δήλωσαν όσοι ήταν εκεί, οι αστυνομικοί. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέτε ότι έγινε νωρίτερα και σας ρωτώ εγώ, η αστυνομία νωρίτερα, γιατί δεν έκανε τη δουλειά της όπως θα έπρεπε και φτάσαμε σε αυτό το σημείο εδώ που βλέπουμε τώρα. Νομίζω ότι όλοι να αποσπάσει υπηρεσιακό όπλο, τον αφήσετε και μετά ναι, από και ώρα. Δεν τα κατάφερε, άρα έκανε τη δουλειά της. Και μετά από ώρα τον βρήκαν οι αστυνομικοί στην πλατεία να συνομιλούν. Και πήγε εκεί πέρα και του απίφθινε το λόγο και άρχισε να τον χτυπά. Το θεωρείτε δηλαδή φυσιολογικό αυτό εσείς? Συγγνώμη, εγώ δεν σας είπα λίγα δευτερόλεπτα πριν ότι ό,τι και να έχει κάνει δεν δικαιολογεί την υπέρμετρη βία. Εγώ δεν σας το είπα. Ναι, ναι. Τι μου άρα... λέτε τώρα. Λοιπόν, άρα σας λέω, ό,τι και να έχει κάνει δεν δικαιολογεί την υπέρμετρη βία. Όμως ο κύριος ο συγκεκριμένος δεν είναι μια οικογένεια με παιδιά όπως ανέφερε λίγο πριν ο κύριος Βέρκος. Το πρόστιμο είναι κάποιος και... ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο ποινικό μητρό. Ήταν στην επίθεση στο Υπουργείο Υγείας πριν από λίγες μέρες υπέρ του Δημήτρη Κουφοντίνα. Mm-hmm. Ανήκει σε μια αναρχική συλλογικότητα. Προσπάθησε να αφαιρέσει το όπλο ενός αστυνομικού.